Και πάμε να δώσουμε την πληροφορία που χθες το βράδυ το είπαν στο επεισόδιο, ότι θα μπουν 8 συνεργάτες του Sky, μπορούμε να τους δούμε. Είναι η Μαλέσκου, είναι η Νομικού, να τα δούμε, το έχουμε, ναι, ωραία. Είναι η Μαλέσκου, είναι η Νομικού, είναι ο Θέμης ο Γιωργαντάς, είναι ο Στέλιος ο Ρόκος, που είναι... Ο Ρόκος, ναι, δεν ξέρω γιατί. Ναι, είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, καινούργια συνεργάτη του Sky. Είναι ο Κουδουνάρης, παλιό συνεργάτη. Είναι η Λάουρα Νάργες, η φίλη μας. Και είναι και ο Τάσος Τρίφωνος που κάνει τον Αδύναμο Κρίκο. Θα πάει όλοι φίλοι μας. Ναι, όλοι φίλοι μας. Πάνε Δομήνικο, ταξιδεύει. Δεν πάνε Δομήνικο. Θα γίνει δηλαδή σύνδεση όπως γίνεται με τους γονείς κτλ. Θα γίνει σύνδεση που θα συμμετάσχουν ουσιαστικά στο επόμενο επεισόδιο του Survivor. Κοίτα τι ωραίο στο Sky, να διαφάνεται. Όλοι. Δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις τώρα. Τι ακριβώς και πώς θα γίνει. Είναι πληροφορία, το δίνουμε, αυτή θα είναι 8. Στο παιχνίδι, όπως ήταν οι γονείς, ας πούμε, τέτοιο πράγμα θα συμμετέχει. Παιδιά, θα το δούμε στο επεισόδιο. Στο quiz. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Μάλιστα. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό σε. Να μπαίνουν διάσημοι. Όχι. Να υπάρχει έτσι τέτοια άμεση εμπλοκή από Ελλάδα πέραν των γονιών και των εκπλήξεων που γίνονται από το οικογενειακό περιβάλλον. Πώς θα το γεμίσουν μέχρι το μέσα Ιουλίου. Δεν πάνε και το Μουσινάρα, παιδιά. Μπορεί να μην ήθελε όμως η Νάσα. Και παραδείγματο χάρη. Φάπ από Μουσινά. Πόρτα από Μουσινά. 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 Ασχολείται με το Survivor και οι περισσότεροι αποχωρήσαντες τέλος πάντων να φιλοξενούνται στην εκπομπή. Ναι, δεν είναι ότι δεν ασχολείται.